Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να κουβεντιάσουμε για την εθνική μας ομάδα, η οποία κέρδισε χθες την Ονδούρα με 2-1 σε φιλικό παιχνίδι και πλέον προετοιμάζεται για το δύσκολο μάτς που έχει μεθαύριο Τετάρτη στην Τούμπα κόντρα στην Γεωργία για τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ. Έχουμε να κουβεντιάσουμε και εκτός των συνόρων επίσης κάποια παιχνίδια που έγιναν για την ίδια διοργάνωση, αλλά και ελληνική επικαιρότητα, όλα αυτά με την πολύτιμη παρουσία του Κωστή Ραπτόπουλου. Κωστή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, ελπίζω να περάσει αυτό το κακό με τις εθνικές, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τα play-off, τα play-out, η Ευρώπη, τα Champions League, γιατί αυτά είναι σαν τα ομοιοπαθητικά, να πω. Δεν είναι κανονικά φάρμακα. Ναι. Είναι δηλαδή μια μιζεροκατάσταση, αλλά για μας που είμαστε εθισμένοι με το ποδόσφαιρο, καθόμαστε, βλέπουμε, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εντάξει, εγώ στο είπα και την άλλη φορά, διαφωνώ σε αυτό, γιατί είναι διαφορετικά να βλέπεις έναν παίκτη στον σύλλογό του, διαφορετικά στην εθνική του ομάδα, ενώ και σε στυλ παιχνιδιού, και έχει ενδιαφέρον αν και οι ομοσπονδιακοί προπονητές, εντάξει, δεν φημίζονται για το πόσο ευέλικτοι είναι σε σχήματα τακτικές κλπ. Επειδή δουλεύουν διαφορετικά και σε όχι καθημερινή βάση. Εντεφορμένες. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει και ωραία παιχνιδάκια και μαθαίνουμε και παίκτες. Δηλαδή, σε αυτή την προκριματική φάση παίζουν και πολύ πιτσιρικάρια. Μαθαίνουμε. Εκεί πρέπει, Γιάννη, να πάει, γιατί αυτό έχουν και το κίνητρο. Ναι. Σωστό, σωστό και αυτό. Δηλαδή, τώρα είμαι εγώ 32 χρονών, 33. Και με φωνάξω στην εθνική, ενώ έχω πάρει τα λεφτά και είμαι χορτάτος, είναι σαν το παντρεμένο το πίδημα. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στην Τουρκία ο Τουφάν, ο Γιλμάς και λοιπά, αυτοί είναι 36 πλάσια. Και ο Ρονάλντο. Και παίζουν. Και ο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε έξαλλος. Πώς να μην γίνει έξαλλος. Λοιπόν, πάμε όμως με εθνική. Πάμε να δούμε την εντεκάδα που παρέταξε ο Φαν Σχιπ με 10 νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα συγκριτικά με αυτούς που είχαν ξεκινήσει κόντρα στην Ισπανία. Έπαιξε με ένα κόφτη και 5 σκόρε. Αυτός. Σωστό. Με Σιώπη κόφτη και μπροστά και Τζόλι Φορτούνι, Μάνταλο. Φορτούνι σκόρε, Μάνταλο σκόρε. 2 φορ σκόρε, Τζόλι δεν τα βάλε, αλλά είναι σκόρε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο ορθολογικό. Αυτό όχι. Τώρα σε κανονικό μάτς, τώρα με τη Γεωργία, ούτε θα τολμήσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τίποτα δεν το κάνει. Και με αυτά τα center back εκεί πίσω, ένας αργός και ο άλλος Λαφέρ, είναι και ο Μαυρίας εξτρέμ, back δεξί, χωρίς τον Κυριακό Πλοσκαλός. Μ' αρέσει. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Διούδης πολύ καλός, μ' αρέσει. Και ο Σιώπης. Ο Σιώπης έκανε μπαλιά Φορτούνη. Μπαλιά Μάνταλου στο πρώτο γκολ. Δηλαδή έκοψε εδώ ο Σιώπης παίρνει άριστα. Γιατί έχουμε αργότερα και τη βαθμολόγηση. Πάντως για το ναι. Σιώπη ήρθε και ένα μήνυμα νωρίτερα στο ραδιόφωνο που απουσίαζες και μας έλεγε ένας φίλος του Άρη πως Σάσα και Σιώπης θα κάνουν ένα φοβερό δίδυμο στα χαφ του Άρη φέτος. Κάνει ο Τζέκα με το Σάσα. Ναι. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Ο Σιώπης είναι πιο pitbull, αλλά και ο Σάσα με τον Τζέκο, θα πρέπει κάποιος να κατεβάσει την μπάλα από πίσω. Να του πούμε του φίλου του Άρη. Ναι, εντάξει, σου λέει για την διάδα. Μπροστά η τετράδα σου είναι πάντα δυνατή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στον δεύτερο όμιλο στον οποίο βρισκόμαστε, αφού εμείς είχαμε ρεπό, γι' αυτό και παίξαμε φιλικό χθες και πλέον έχουμε μπροστά μας επίσημο μάτς, πονηρό παιχνίδι. Κόντρα στην Γεωργία. Οι Γεωργιανοί είναι, δεν ανοίγουν σπίτια μόνο, αλλά ανοίγουν και άμυνες. Γεωργία, Ισπανία 1-2 με το γκολ του Όλμου στα χασομέρια. Κόσοβο, Σουηδία 0-3. Άλλος ένας παίκτης που στα 40 του ο Ιμπραήμοβιτς είναι ορεξάτος με την εθνική του. Σουηδία 6, Ισπανία 4, Ελλάδα 1, Γεωργία 0, Κόσοβο 0. Είναι βασικό, θα τα αναλύσουμε βέβαια και στη συνέχεια, να πάμε με νίκη για να μας βρει ο Σεπτέμβριος που θα έχουμε πάλι επανεκκίνηση των προκριματικών
μέσα στην πρώτη διάδα της βαθμολογίας. Έλεγες πριν ότι δεν περιμένεις ίδια εντεκάδα και καλώς το έλεγες μεθαύριο. Πάμε να δούμε μια πιθανή εντεκάδα κόντρα στην Γεωργία, όπου λογικά θα επιστρέψουν πολλά πρόσωπα από αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα στην Ισπανία, με Βλαχοδήμο κάτω δοκάρια, με Κυριάκο Παπαδόπουλο και Τζαβέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, με Μπακάκι Τσιμίκα, δηλαδή δεν αλλάζει την τετράδα στην άμυνα, δεν αλλάζει και στα Χαβ, Ζέκα και Μπουχαλάκη, και από εκεί και πέρα βλέπουμε να χάνει τη θέση του ο Μάνταλος, να την παίρνει ο Φορτούνης και να έχουμε και Μπακασέτα και Φορτούνη και Τζόλι αντί Λιμιού στην τριπλέτα, με κανονικό φορ, είτε αυτός είναι ο Παυλίδης είτε ο Γιακουμάκης. Ξέραμε για Γιακουμάκη, αλλά έκανε και τα δύο γκολ χθες κόντρα στις Ονδούρες ο Παυλίδης και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι αυτός το βασικό μας εννιάρι. Ο Παυλίδης βέβαια ερχόταν από πίσω. Είχε χώρο να φύγει από πίσω. Τώρα παίξει εννιάρι, είναι άλλη δυσκολία του. Ναι. Έχει όμως, είναι όμως της μιας επαφής ο Γιακουμάκης. Είναι έτσι. Και αυτός, ναι. Είναι. Εδώ φαίνεται τώρα ότι δεν έχουμε εξτρέμ. Δηλαδή ο Λιμιός δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε το φέρετρο του πεθαμένου. Το κάνει τάκλι, είναι ο νεκρός. Μην μου πας τάκλι. Έχει τον Τζόλι από τη μια. Τι εξτρέμ έχουμε από την άλλη να βάλουμε σε αυτό το μάτς. Δεν έχουμε. Άντε, ναι. Άντε να βάλει το Μασούρα. Ο Μασούρας. Ναι. Ο Μασούρας, κοίτα, αυτός τώρα για να χωρέσει και τους δυο, και το Μπακασέτα και το Φορτούνι, τρώει ένα εξτρέμ. Εδώ τώρα ο Φορτούνης, αν παίξει, θα έχει τον Μπακάκι από πίσω. Δηλαδή αυτή η διάδα, αυτό το ζευγάρι. Ο Φορτούνης, για να έχει το κλείσιμο προς τα μέσα με τα αριστερό και τα λοιπά, πρέπει να έχει ένα πολύ καλό μπακ. Ο Μπακάκης δεν είναι. Και ναι. Πρέπει να έχει και έναν. Ο Ζέκα μάλλον θα πάει από την άλλη μεριά για να καλύπτει το πρόβλημα του Φορτούνη στα μαρκαρίσματα. Δεν μπορεί να πάει ο Αργός. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Βαρατσκέλια, τον 20χρονο Ρούμπι Καζάν, τον είδε που έκανε και τον γκολ χθες και γενικά είναι κίνδυνος θάνατος. Μάλλον ο Ζέκα θα πάει από εκεί. Ναι. Ο Μπουχαλάκης θα πάει πιο αριστερά για να έχει και την πρώτη πάσα προς τον Τζόλι πιο εύκολα. Εντάξει, καλή μεριά η αριστερή. Mm-hmm. Δηλαδή καλύτερη με τον Τζιμίκα και τον Τζόλι παρά με τον Φορτούνι και τον Μπακάκι. Για τη θέση που παίζει ο Φορτούνης. Ναι, εντάξει. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάντως μετά την χθεσινή νίκη επί της Ονδούρας, ο Φανσκίπ έχει φτάσει στα 16 παιχνίδια στον πάγκο της Εθνικής. Εδώ είναι η δήλωση που έκανε μετά το μάτς, αλλά στα στατιστικά βλέπουμε σχετική κάρτα τους αριθμούς με νίκες, ισοπαλίες και ήττες που έχει, τρεις μόλις ήττες στον πάγκο της Εθνικής. Αλλά βέβαια τώρα είναι που σοβαρεύουν τα τεστ, όπως βέβαια ήταν πολύ σοβαρό τεστ και ο βαθμός που πήραμε στην Ισπανία. Κλασική πασοκόφατσα. Άλλης δεκαετίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Αλεξανδρόπουλο και τον Δουβίκα που ήταν δύο ρούκοι. Ο Αλεξανδρόπουλος έπαιξε λίγο, ο Δουβίκας έπαιξε ένα ολόκληρο ημίχρονο στην επανάληψη, έδειξε πράγματα και όσο κάνει συμμετοχές με το εθνόσημο, τόσο θα τρίβει τα χέρια του ο Αχιλλέας. Καλό είναι να μαζεύονται οι νιάρια, γιατί από τους παλαιούς, ο Μίτρογλου είναι παλέμαχος, ο Βέλιος είναι το ίδιο και αυτός παλέμαχος, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον βοηθάς, δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε. Άρα πρέπει να βγουν Δουβίκες και αυτοί οι δυο Παυλίδης, ο Πόντιος εδώ στην Καλαμαριά που μένει στη γειτονιά μου, ο άλλος ο Γιακουμάκης, ο οποίος έγινε κτηνάκι, αλλά εδώ θα δούμε του χρόνου σε τι προτάσματα πάει και τι βαθμό δυσκολία θα έχει στα γκολ, να βγαίνουν, γιατί στερούμαστε στο Ινιάρι. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την προϊστορία που έχουμε κόντρα στην Γεωργία. Στο Sportscore Core αύριο θα δούμε και σε βίντεο το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
Εδώ σε 7 αγώνες, 6 νίκες η Εθνική, μία ισοπαλία. Είμαστε αίτητοι και είναι καλό που πάμε αυτή την προϊστορία. Και εδώ βλέπουμε αναλυτικά τα παιχνίδια. Πιο πρόσφατη νίκη ήταν το 11, το 1-2 με γκολ του Χαριστέα 5 λεπτά πριν από το φινάλε. Και το τελευταίο γκολ του πρώτου σκόρερ του Euro 2004. Είναι ανταγωνιστική ομάδα. Είναι ανταγωνιστική ομάδα. Πάμε πρώτα να δούμε τις φάσεις από το χθεσινό φιλικό και στην βαθμολόγηση των διεθνών. Και μετά μένα μ' άρεσε που η Εθνική δεν καθυστερούσε τις επιθέσεις και έπαιζε με τις γρήγορες 3-4 πάσες. Ναι. Δηλαδή, εδώ έχουν φύγει με μια παλιά 4-4. Σωστό. Μετά μπαίνουν οι άλλοι μέσα. Και να μνημονεύσουμε βέβαια και την ασίστ του Φορτούνη, γιατί δεν την κάνει παράλληλα, αλλά τη γυρίζει στο πέναλτι εκεί που έχει το μεγάλο κενό. Σε αυτά ο Φορτούνη στις ασίστ είναι άριστος. Για να έρθει ο Παυλίδης να σκοράρει. Είναι άριστος στο να δίνει στους άλλους την μπάλα. Mm-hmm. Σωστά. Ναι. Είτε βγαίνει πλάγια. Εδώ είτε έχει σηκώσει κεφάλι και την βέβαια έχει κάνει χωρίς κοντρόλ για να μην καθυστερήσει την πάση. Βέβαια, είναι μεγάλος παίκτης της ασίστ, αλλά όταν βρει πολύ κόσμο στην περιοχή δεν έχει την τρίπλα την κλειστή. Ναι. Ο Φορτούνης. Δεν το έχει αυτό με τίποτα. Δεν το έχει. Πάμε να δούμε την ευκαιρία που χάσει ο Τζόλης. Και νωρίτερα στο τσάτ, στα μηνύματα στο ραδιόφωνο, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ ανησύχησαν, να το πω έτσι, με τις πολλές ευκαιρίες που έχασε. Εγώ θα πω αυτό που λένε οι προπονητές, ότι παίκτης που είναι σε τόσες φάσεις μέσα, στο επόμενο παιχνίδι θα κάνει γκολ. Καλομάθανε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ με τον Τζόλη, ναι, γιατί είχε τρομερά ποσοστά. Εδώ ο Τζόλης μου δείξε ένα άγχος μεγάλο, αδικαιολόγητο. Θα ρισκέπεσε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Δηλαδή, από τη στιγμή που άλλαξε γραφείο και πήγε στο μάναζερ των διεθνούς επιπέδου, άρχισε να έχει στρες. Δεν το χαίρεται το ποδόσφαιρο. Μην καταπρέπει. Mm-hmm. Δηλαδή, το πρέπει είναι... Εντάξει, δεν θα είναι πάντα αυτό το αλέγκρε, το παιχνίδι αλάνας που λέμε και χωρίς, ναι, πρέπει και πίεση για αποτέλεσμα. Όσο μεγαλώνει οι απαιτήσεις, μπαίνει και περισσότερη πίεση. Είναι και ωραίο το τριγωνάκι που είναι ωραίο γίνεται το τρίγωνο εκεί. Έφυγε στο χώρο. Αυτό είναι... σπουδαίο πράγμα. Είναι σπουδαίο πράγμα και είναι και πολύ ωραία και η κοφτή του Γιακουμάκη. Δηλαδή, λοιπόν, αν την έδινε ο Φορτούνης ή ο Μάνταλος, θα τη δίλανε και δεν θα κάνα την κύριε στα 15, 10, 12 μέτρα να τη χωθούν εκεί πέρα. Ναι. Τη δίνουν και δεν μπαίνουν σε εντάσεις τέτοιες. Γι' αυτό έχω ενστάσεις. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Τζόλη μετά από ψαλιδάκι του Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης έχει πλακωθεί στα βάρη. Ναι. Έχει γίνει κτίνος. Mm-hmm. Έχει δουλέψει πολύ μόνος του, φαίνεται. Και το κάνει εδώ. Αυτό, ναι, έπρεπε ο Τζόλης να το βάλει για το επίπεδο. Ο Τζόλης εδώ έπρεπε να το... ήθελε να το κάνει θεαματικό, ήταν στην Τούμπα. Εντάξει, το μάνατζερ ήταν... Κοίταξε, ο Τζόλης, 18,5 χρόνων, ακούει. 15 εκατομμύρια να το δώσουμε, όχι να μην το δώσουμε. Κάνει ο Μπούζος ρεπορτάζ. Να το δώσουμε 20 εκατομμύρια, πώς θα το δώσουμε. Αυτομάτως. Μπαίνει μέσα, μπαίνουν άλλα πράγματα. Εντάξει, πάντως εγώ τον καθίσα για αυτό που λες ακριβώς και παρατήρησα την έκφρασή του μετά από τις ευκαιρίες που έχανε. Δεν το έβαλε κάτω. Κουλ ήταν και εδώ βέβαια είναι και πίσω η μπάλα από το. Δηλαδή είναι και όπως βρίσκει την μπάλα. Πάλι την κάνει την κίνηση. Το σώμα του είναι λάθος εδώ, αλλά είναι πάντα μέσα στην περιοχή. Εγώ λέω ότι ενδεχομένως θα σκοράρει και μεθαύριο. Παίκτης που είναι μέσα σε τόσες φάσεις και δεν κάνει γκολ, θα κάνει γκολ στο επόμενο. Πάντα είτε τσαπατσούλικα, είτε τώρα όμορφα, είτε με πάσα καλή, είτε με δεκάρι. Βρίσκεται πάντα, δηλαδή, είτε η φάση είναι τσαπατσούλικη, δηλαδή rebound. Είτε είναι στημένη, είτε είναι από οργανωμένη επίθεση, είτε είναι από απόκρουση. Είναι πάντα μέσα, οπότε, ναι, δεν τον φοβάσαι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα... Έχουν χάσει γκολ, παιχταράδες, σκόρερς, Αναστόπουλοι, Μητρόπουλοι... έχουν χαθεί γκολ. Έτσι. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Πάμε να δούμε την ισοφάριση για την Ονδούρα από τον Ροντρίγκες και να διαφωνήσω με φίλους στο ραδιόφωνο που λέγανε ότι είναι χαμηλή ταχύτητα η ομάδα. Έχει 2-3 παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο
Μπορεί όχι στην Ευρώπη, γι' αυτό και δεν είναι ευρέως γνωστή. Είναι προβληματική. Είναι μπροστά. Είχε 3-4 καλούς ποδοσφαιριστές. Και στα κάφη και ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πίσω είναι το πρόβλημά του. Και ο Φιγκερόα που είναι αρχηγός και ο Έλλης μπροστά έχει καλούς παίκτες. Ναι, έχουν πάει Μουντιάλ, μου διευκρινίζει ο Γιώργος. Σωστό. Ναι, έχουν πάει. Και το 10 και το 14 από τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε pressing 15 λεπτά και το σπάσαμε. Εμείς φύγαμε πολύ δυνατά. Δηλαδή, αυτό που μου θύμισε τον ΠΑΟΚ του Φερέιρα στα μάτς με τα ευρωπαϊκά, η γρήγορη πάσα. Είναι παρά το γεγονός, το θετικό είναι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί παίκτες δεκάρια και φορ. Είχαμε δύο δεκάρια, δύο φορ, ένα εξτρέμο φορ. Έτσι. Δεν υπήρχε αυτό το παίρνω την μπάλα και κάνω το δικό μου. Υπήρχε εναλλαγή και μάλιστα βγήκε και αυθόρμητα. Δεν πιστεύω ότι στην προπόνηση κάνα τακτική πώς θα βγούνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν υπάρχει το εγωπαθιστικό, το εγωκεντρικό, εγώ. Ναι. Είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, όλοι. Πάμε να δούμε τώρα το γκολ του Παυλίδη ύστερα από την ασίστ του Μασούρα που κάπου πάτησε την μπάλα, κοντοστάθηκε, έβγαλε τη σέντρα, αλλά είναι και σεντερφορήσιο τον γκολ του Παυλίδη εδώ, έτσι, δηλαδή είναι στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά. Βέβαια. Πλάκα στην πλάκα εκεί έχει ο Φανσκίπ ένα δίλημα, γιατί σέντερφορ που σου κάνει δύο γκολ δύο-τρεις ημέρες πριν το παιχνίδι που παίζει στο κρίσιμο από τη μία και ο Γιακουμάκης από την άλλη. Και είναι και ίδιο το στυλ και των δύο. Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ένας τριπλάρει καλύτερα από τον άλλον ή ότι ένας έχει σωματικά προσόντα. Εντάξει, ο Γιακουμάκης πλακώθηκε στα βάρη. Έγινε κτιστός. Πάντως είδαμε σε φιλικό παιχνίδι, να πούμε και κάτι άλλο, συγκριτικά με το σχόλιο που έκανες πριν, σίγουρα δεν θα δούμε ξανά σε επίσημο ένα Γκόφτη και δίτο Σιώπη με όλο το καρέ μπροστά, αλλά το δίδυμο Γιακουμάκης Παυλίδης δεν πήγε άσχημα εάν κάποια στιγμή επιλέξει σε κάποιο πιο εύκολο μάτς, αν υπάρχει τέτοιο, ναι. Το 4-4-2. Κοίτα, κοίτα τι γίνεται. Με αυτό, με δύο φορ, ένα εξτρέμ, το δεκάρι, ένα δεκάρι από διάλεξε ένα από τους δύο, ένα Φορτούνι πες. Φορτούνι, δύο φορ, Τζόλι. Ναι. Κουμπώνει νομίζω, θέλω την άποψη, νομίζω θα συμφωνήσουμε, πιο καλά το Ζέκα Σιώπης παρά το Μπουχαλάκης Σιώπης ή Μπουχαλάκης Ζέκα. Ναι, γιατί ναι. Ο Μπουχαλάκης σε αυτό το στυλ παιχνιδιού δεν βολεύεται. Είναι αργός. Όχι, είναι συμφωνώ. Δύο. Με Σιώπη Ζέκα μέχρι και Μπουχαλάκη δεκάρι μπορείς να βάλεις. Που λέω, άνετα. Εκτός αν πας ένα 4-3-3 έχοντας και τους τρεις. Αλλά δεν θα έχεις. Και τους τρεις, ναι. Άμα έχεις και τους τρεις, δηλαδή έχεις τη βάση το Μπουχαλάκη και τους δύο και βάλεις δύο εξτρέμ και ένα φορ, πρέπει να φας βέβαια ένα Μάνταλο και τον Μπακασέτα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, φας... δύσκολο. Γιατί ο Μπακασέτας, κοιμάται με τη φανέλα της εθνικής σπίτι του και καλώς. Μπορεί να βάλεις έναν από τους δύο, ας πούμε τον Μπακασέτα, και ποιο θα φας μετά, το Φορτούνι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να πέσει με δυο δεκάρια Μπακασέτα Φορτούνι στις πλευρές και να έρχονται μέσα να γίνονται. Το είχαμε δει και αυτό, αλλά ναι. Εκεί αδικεί στο Τζόλι. Πρέπει να έχει δύο μπακάρες, δηλαδή να έχει τον Γιαννούλη τον Τζιμίκα και απ' την άλλη έναν ανάλογο Γιαννούλη Τζιμίκα. Ναι. Λοιπόν, έχει... να δούμε και ναι. Τελευταία φάση του αγώνα που έχουμε μαζέψει είναι η ευκαιρία του Μασούρα ύστερα από την πάσα του Δουβίκα. Επαναλαμβάνω, και ο Δουβίκας, αν και ρούκι, ήταν μέσα στις φάσεις, έτσι, εδώ. Ο Δουβίκας ξέρει μπάλα και ο σύγχρονος φορ λέει, είναι λέει συμμετοχικός. Μα συμμετοχικός δεν αυγεί να κάνει το χαφ, να κάνει δημιουργία, μέσα στην περιοχή. Μπορεί να βρει την τρύπα, να μπει, να δει τον εξτρέμ, να του τη δώσει όπως εδώ. Ακριβώς. Δηλαδή, και πόσο δε όπως το έκανε και ο Τζόλι στη φάση που έχασε την ευκαιρία να βγει περιοχή, να τη σπάσει και να την ξαναζητήσει. Έτσι, ακόμα πιο σημαντικό. Ναι. Μα τα παιδιά αυτά, και ο Δουβίκας και ο Παυλίδης, αλλά και ο Γιακουμάκης, το κάνουν αυτό. Είναι δηλαδή προαπαιτούμενο που λέμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για και το τώρα ο Δουβίκας εδώ, άμα είναι παλιό χαρακτήρα. Σου λέει πάω τριπλάω να το κάνω μόνος μου. Φαίνεται
ότι είναι καλής και είναι και καλής πάστας αθλητές. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο διφορούμενο, όχι για το χαρακτήρα του παιδιού, αλλά ο σκόρερ πρέπει να έχει έναν εγωισμό. Δηλαδή, αν πιστεύει στον εαυτό του, πρέπει να κάνει και 2-3 ατομικές προσπάθειες. Έτσι. Τακτικά, όχι σε άδειο τέρμα να μην τη δώσει. Ναι. Άλλο λέω. Λοιπόν, πάμε στην αξιολόγηση των γραμμών για να κλείσουμε το θέμα εθνικής σε αυτή τη φάση, γιατί έχουμε και εξωαγωνιστικά να κουβεντιάσουμε μετά με την εκλογή του Θοδωρή Αγοράκη. Λοιπόν. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι στην παράταξη και στο... πώς τη λένε... Παράταξη. Μαλλιό, είναι γραφείο τύπου σε ομάδα Β' Εθνικής και είναι και στην ΕΠΟ, πολέμησε για αυτό το πράγμα, πολέμησε για το κομμάτι ΕΠΟ, ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ, τον διώξανε, πήγε με την Αθηνά και σήμερα πήρε τηλέφωνο, είναι πολύ χαρούμενος, αεκάρα ολέ, τι λες τώρα, τι αεκάρα ολέ, θα το δεις μου λέει σε λίγο. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί... Καλά, εντάξει, από εντάξει, την άλλη, εγώ μαθαίνω ότι θα αρχίσει να πέφτει ψαλίδι σε μισθούς υπέρογκους και σε υπεράριθμο προσωπικό. Λοιπόν... Εντάξει, εντάξει, και πάνω πρόεδρος στην ΕΠΟ που να μην δημιουργήσει οικονομικά σκάνδαλα, δεν υπάρχει. Ελπίζω ο Ζαγοράκης και ο Γλάστρα που θα μπει να μην το κάνει. Αλλά να σου πω κάτι, όταν είσαι μέσα στο μέλι, εγώ το Ζαγοράκη, επειδή είναι χορτάτος, πλέον, έχει ένα καλό μισθό από τη Βουλή. Δεν ξέρω πόσο παίρνω. Έχει ένα καλό μισθό εδώ. Δεν είναι και κανένα παιδί αλήτικο να σκορπάει και να κουμάρια και τέτοια. Είναι σοβαρό παιδί. Οικογένεια κοιτάει τα παιδιά όλα καλά. Δεν έχει ανάγκη να κάνει ας πούμε ατασταλίες. Και δεν έχει το στυλ του παράγοντα ας πούμε κτλ. Απλά τώρα με τη διαιτησία τώρα φαίνεται και ακούγεται και αυτή είναι η ιστορία ότι η ΑΕΚ ήρθε η ώρα να πάρει αυτή. Εντάξει, εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με εθνική ομάδα που έχει ενδιαφέρον εκεί όντας ο αρχηγός που σήκωσε το Euro το 4 να δούμε λίγο εάν θα σπρώσει η εθνική. Ο Ζαγοράκης είναι ο πιο έξυπνος από όλους τους ποδοσφαιριστές της εθνικής του 2004 γιατί εκμεταλλεύτηκε απόλυτα στον υπέρτατο βαθμό με έξυπνο τρόπο την παρουσία του στο Euro 2004, ουδής άλλος εκμεταλλεύτηκε σε πόστα, βουλευτή ηλίκια. Το Βρίζα σκέφτομαι κάπως. Το Βρίζα φίλε, εντάξει, ναι, αλλά επειδή το πιάνει η υγρασία της Θεσσαλονίκης και αργεί να ξυπνήσει, καλό παιδί, είναι αργό ρυθμό, αργό τέμπο, του λες καλημέρα τη Δευτέρα, Τετάρτη σε παίρνει, λέει είπε καλημέρα τη Δευτέρα, ναι δεν τ' άκουσες. Τώρα τον πήρα καμπά. Ο Φίσας πήγε καλά, μπορεί να μην εκλέχτηκε, αλλά είναι πολύ καλή στην Νέα Δημοκρατία. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ τώρα με βλέπει ένα αυτό. Ναι. Με φαντάζεσαι εμένα εγώ να πάω, ας πούμε, Euro, τρίτο τερματοφύλακα. Ναι. Και να βάλω εγώ υποψηφιότητα. Τώρα που δεν. Τώρα που δεν. Να βάλω υποψηφιότητα. Δεν αυγό βουλευτή. Εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο το βουλευτή λίγη, έχει και άλλες θέσεις άμα δεν εκλεγείς που και υπάρχουν πόστα να μπεις. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν για με τέτοια δημοσιότητα να μην εκλεγώ. Πάω να πει ότι ξέρω να μιλάω. Όχι, ο Τάκης ξέρει να μιλάει. Τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι πολλά, το μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι ποια περιφέρεια κατεβαίνεις και. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αξιολόγηση των γραμμών. Είδαμε νωρίτερα το fanship. Εθνική, έτσι, δεν θα βαθμολογήσουμε τις Ονδούρες τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, fanship, τι βαθμό βάζεις? 9. Στο φιλικό 9. Μεγαλεία για fanship. Θα του βάλω κι εγώ ένα 9 γιατί μου άρεσε που τόλμησε με τα δύο φορ μπροστά και όλα τα δεκάρια μέσα. Πλην μπαγκασέτα. Μάλλον είδε τι σκύλος είναι ο Σιώπης. Ναι. Τι σκύλος μαύρος είναι ο Σιώπης. Και τι καλό παιδί και τι καλός αθλητής. Και πολλοί τώρα ξυπνήσαν και είναι το Σιώπη να τον είχαμε κι εμείς. Ρε βλαχοπάω ξύπνο. Τον είχε δίπλα σου το Σιώπη. Mm-hmm. Τώρα τον είχε στον Πανιόνιο τον είχε. Το Σιώπη με τον κόρπο. Που παίζανε εκεί το δίδυμο, ναι. Το φοβερό, και τον είδε. Δεν υπήρχε fanship τότε. Ναι, δεν υπήρχε fanship τότε. Και τα πήγε καλά ο Σιώπης με τον Πέδρη κόντρα στην Ισπανία. Τα πήγαινε χθες. Βέβαια. Λοιπόν. Γράψαν και οι Ισπανοί. Και οι Ισπανοί γράψαν τη θηλά μου. Διούδης. Μα με βλέπει ο μπαμπάς. Το 8 θα τον βάλω. 8 επειδή σε βλέπει ο μπαμπάς. Εντάξει. Καλός και με το σπαθί του διεθνής. Γιάννη, κοίταξε. Δεν φταίει για τον γκολ.
Αλλά ναι, ξέρεις, όταν πέφτεις, όταν σηκώνεσαι με εκρηκτικότητα και πλαϊνά βήματα, μπορεί να το προλάβεις αν είσαι πολύ, πολύ εκρηκτικός. Άργησε λίγο. Είχε και πολλούς παίκτες μπροστά του. Για πολλούς, ναι. Πάμε, πάμε ναι, ένα οχτάρι, γιατί έτσι έχουμε καλή διάθεση σήμερα, στο Διούδη. Πάμε άμυνα τώρα. Θα δούμε την τετράδα. Κυριακόπουλος, Μαυροπάνος, ο Σβάρνας και ο Μαυρίας. Λοιπόν, 9 ο Κυριακόπουλος, τον πάω πάρα πολύ. Έχει να αντιμετωπίσει τον Γιαννούλη και τον Τζιμίκα που φέρεται ότι προηγούνται. Το αμυντικό του κομμάτι είναι πολύ καλό. Δεν είναι καλύτερο του Τζιμίκα, στα καλά του Τζιμίκας. Το επιθετικό του κομμάτι είναι αρκετά καλό. Δεν είναι σαν τον Γιαννούλη όταν είναι καλά ο Γιαννούλης. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι αθληταράς, προσεκτικός, κλείνει μέσα πολύ καλά σαν στόπερ, έχει καλό σώμα, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Εντάξει, τρίτος σαν αριστερός μπακ, τίμιος, πολύ καλό. Λοιπόν, και εγώ είναι 9, Μαυροπάνος. 7. 7. Αργός. Καλά, εντάξει, 8 μόνο και μόνο επειδή είναι Arsenal. Πλάκα κάνω, εντάξει. Είναι αργός. Σβάρνας. Σβάρνας. 6. 6. Πω, πω, βγήκε τώρα το δρεπάνι σε φιλικό μάτς. 7. Πρέπει να βάζω κάτι της παραπάνω για να περάσουν τη βάση. Ναι. Μαυρίας. Ο Μαυρίας, δεν ξέρω τι κονέ έχει εκεί από εξτρέμ το φέραν μπακ. 6. Άντε, 7 έχω να το παίξω καλός και εσύ κακός. Λοιπόν, τι κακός, πάμε στα χαφ. Γιάννη, να σου πω κάτι. Εμείς οι δύο τώρα, άμα είχαμε μάνατζερ, το μάνατζερ του Μαυρία και του Λιμιού. Δεν θα πηγαίναμε τουλάχιστον να κρατάμε την τσάντα του Λάρι Κίνγκ έξω από το. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, αν είχα εγώ το μάνατζερ και εσύ του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ναι, αυτό μπορεί να πουλήσει το σετ το δικό μου το κόρτιμα για Μερσεντές. Mm. Και να το πάρει όλο και να είναι και χαρούμενο. Κατάλαβε. Και να νιώθει ότι σε πιάσει και κορόιδο. Ναι. Πάμε στα χαφ. Εκεί έχουμε, έχουμε Σιώπη, έχουμε Τζόλι, έχουμε Φορτούνι και έχουμε και Μάνταλο. Ωραία. Σιώπης 10. Σιώπης 10 και εγώ 10 γιατί βλέπει και η κόρη μου. 2 δεκάρια λοιπόν στο Σιώπη. 10. Μεγαλεία ο Σιώπης. Τζόλις. 6. Το χαντάκωσες. 6. Εγώ θα του βάλω 8 γιατί ήταν μέσα στις φάσεις και θα το κάνει τον γκολ κάποια στιγμή. Εγώ δεν του βάζω 6 για τις φάσεις που έχασε. Ναι. Ίσα-ίσα ήταν πολύ καλό. Mm. Εγώ το βάζω 6 γιατί όταν χανόταν η μπάλα έχει μέτρια μαρκαρίσματα. Γι' αυτό το βάζω 6. Ναι. Ήταν και το σύστημα βέβαια τέτοιο. Εκεί είναι τη έστασή μου. Εκεί. Η αλήθεια είναι πως όταν έχεις την 11 και Φορτούνη και Μάνταλο και είσαι και, και 8 χρόνια μικρότερος πρέπει να τρέξεις εσύ. Λοιπόν, Φορτούνης. 9. 9 ο Φορτούνης. 9 και από μένα, φοβερή assist και τα τρεξίματά του τούτη τη φορά. Μάνταλος. 7. 7. 7 και από μένα για το Μάνταλο που προσαρμόζεται σε νέο ρόλο. Νέα Φιλαδέλφια, αν δεν πάρει ζωντάνια, δηλαδή τι να σου πω. Είναι σαν να είσαι 60 χρονών, να πας με μια τριαντάρα και να πεις δεν ζωντάνεψε. Mm. Δηλαδή αν μπει αυτός τώρα μέσα στη Φιλαδέλφια, πεθαμένος μπαίνεις. Τον Εστορίδη 91 να βάλεις, θα πάρει άλλα 10 χρόνια ζωή. Ναι. Άμα δεν πει με στη Φιλαδέλφια να ανέβει λίμπητό του, να ανέβει ξέρω εγώ η αδρεναλίνη του κτλ. Ε, άμα δεν σε ανεβαίνει η αδρεναλίνη, ρε φίλε, τι. Το περιμένω. Το περιμένω. Και εγώ. Πάμε Παυλίδης για Γιακουμάκη στο επιθετικό δίδυμο να δούμε εκεί τη βαθμό. Γιακουμάκης. Αυτός είναι ο Παυλίδης. Παυλίδης το 16. Και καλό κτηνάκι κι αυτός. Ναι. Καλό κτηνάκι κι αυτός. Και ο άλλος είναι σωματαράβες. Μ' αρέσει το σωματότυπό του. Παυλίδης 10. Ναι. Γιατί έχει και την ταχύτητα από πίσω να βγαίνει και έκρηξη και τα λοιπά. 10 θα βάλω και τον άλλο. Ωραία. Μοιράζουμε δεκάρια σήμερα στα φόρη της Εθνικής. Έτσι. Ελπίζω να μας διαψεύσουν στο σημαντικό μάτς μεθαύριο. Λοιπόν, εγώ φοβάμαι το πίσω κομμάτι. Ναι, και εγώ και το ακραίο κομμάτι. Να πω την αλήθεια, θα προτιμούσα Αντρούτσο αντί για Μαυρία ή Μπακάκι αύριο. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα θα δώσω διάλειμμα για όσους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ
και θα πάμε σε ερωτήσεις. Δεν είναι πολλές αυτή τη φορά και μάλλον δικαιώνεσαι για το θέμα τη τηλεθέαση. Ναι, και στο γύρο που άνε χτες, τα θέματα που κάναμε ήταν λοιπόν, τα περισσότερα γκόζι. Πάμε να δώσουμε το διαφημιστικό για τα παιδιά μέσα. Ναι. Και αρχίζουμε ερωτήσεις. Ο Γρηγόρης, καλησπέρα. Μπορούμε να δούμε Γιαννούλη και Τσιμίκα στην ίδια εντεκάδα με τον έναν εκ των δύο δεξιά? Ούτε με σφαίρες. Ούτε με σφαίρες, κι εγώ. Ο Πέτρος ρωτάει, Μάνταλος ή Φορτούνης? Πρέπει να ξυπνήσουν το πρωί, να δούμε τον ψυχολόγο σε τι διάθεση είναι και οι δύο. Και είναι ανάλογα, δηλαδή το Φορτούνι το πετάς και δεύτερο σέντερ φορ πιο καλά, ας πούμε. Ο Μάνταλος, ίδια κοψιά κι αυτός, δεν ξεχωρίζεις. Ναι. Δεν ξεχωρίζεις. Πιο ποιοτικός είναι λίγο ο Φορτούνης, πιο ποιοτικός λίγο. Ο άλλος πιο παθιάρης, πιο μαρκαρίσματα θα έρθει. Είναι καλοί παίκτες και οι δύο μπορούσαν λόγω του ταλέντου τους να πάνε καλύτερα. Mm-hmm. Εγώ περίμενα αυτοί να κάνουν μεταγραφή στο εξωτερικό, σε καλές ομάδες. Δεν πήγε κανένας από τους δύο. Ένας από τους δύο έπρεπε να πάει. Εγώ πάντως έχω την αντίθετη άποψη με σένα, Κώστη. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μάνταλος με την μπάλα στα πόδια είναι κατά τι καλύτερος. Ο Φορτούνης έχει και τον γκολ, έχει και τα τρεξίματα. Ο καλός Φορτούνης, έτσι, δηλαδή σου δίνει πιο πολλές λύσεις στο γήπεδο, αλλά του Μάνταλου δεν την παίρνει την μπάλα από τα πόδια. Αυτή είναι δική μου αίσθηση. Ναι. Λοιπόν, και πιο πολλά φάουλ μπορεί να κερδίσει, ναι, και κατά μέτωπο μπορεί να μπει. Ο Φορτούνης, άμα βρει χώρο λίγο, έχει την τρίπλα στον ανοιχτό χώρο. Ναι. Πρέπει να έρθει με φόρα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή σε επίθεση γρήγορη να είναι με την μπάλα, να είναι άλλη λίγο ανοιχτή. Ναι. Στην κλειστή την άμυνα, έτω. Δύσκολο. Λοιπόν, ξέρετε αν τιμωρηθεί ο Ρονάλντο για την κίνησή του να πετάξει στο περιβραχιόνιο? Θα το δούμε μετά αυτά. Νομίζω πως όχι. Τουλάχιστον από την Ομοσπονδία της χώρας του, όχι. Ο Ρονάλντο πέταξε τον περιβραχιόνιο γιατί έχασε τον γκολ αυτό. Άμα το έχανε άλλο τον γκολ. Δεν το έχασε, δεν του το μετρήσανε. Ναι, δεν θα το πέτουσε τον περιβραχιόνιο επειδή το έκανε αυτό. Άμα ήταν άλλο παίκτη και το έκανε, έχανε, του ακυρώνονταν και δεν του μετρούσαν τον γκολ. Εντάξει, αυτό ήταν όμω εκεί ο πρωταγωνιστή. Λοιπόν. Ναι, μήπως έπρεπε να ξεκινήσει ο Τζόλης βασικός που ξέρει και το γήπεδο, ενώ για το μάτς που θα γίνει μεθαύριο στην Τούμπα. Τρίχες. Τι ξέρει το γήπεδο? Τι ξέρει, που είναι η καντίνα και που κάνουν τη λαϊκή απ' έξω? Τι είναι το γήπεδο? Ξέρει τα αποδυτήρια που είναι? Δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό. Ναι. Γνώμη για Ιμπραήμοβιτς που στα 40 του δίνει ασίστ ακόμα και με κινήσεις κουμφού. Αυτό είναι ο άνθρωπος ο γυμνασμένος. Δηλαδή, 40 χρονών και ο Μητρόπουλος στη Βέρεια έκανε τα καλύτερα, πώς θα λένε, εργομετρικά. Γιατί γυμναζόταν. Εγώ τον έβλεπα. Λέω, τι κάνει αυτός? Ήξερα. Ο Ιμπραήμοβιτς κάνει το ίδιο. Όταν είσαι πολύ γυμνασμένος και θες να γυμναστείς και θες να κάνεις με τέτοια κορμιά, έτσι, Μητρόπουλος τώρα κτίνος. Δεν είναι ελαφρύς να πεις στη Λίνο που είχαμε εμείς εδώ κτλ. Είναι βαρύ κορμί. Θα σε δώσει πουλιά, μπορεί να σε σπάσει τα σαγόνια, να σε στείλει στο νοσοκομείο. Λοιπόν, γερά παιδιά. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων αυτοί. Γνώμη για Μπακάκι. Πολύ τίμιο παιδί. Πολύ τίμιο παίκτη. Τα δίνει όλα. Και μέτριο. Ναι. Αλλά τα δίνει όλα. Το προτιμώ από έναν ένα πιο έτσι, λιγότερο, περισσότερο σε ποιότητα και πιο σοφιστική, ας πούμε. Αλλά και σωματικά προσόντα μέτρια. Έχει δει πολύ ψηλό στις κεφαλιές, χάνει και στον πόλια. Αν πιστεύεις ότι ο Ζαγοράκης θα αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο? Ο Ζαγοράκης έκανε την καλή του. Θα κάτσει γλάστρα εκεί πέρα, πάρει τα λεφτά. Το ποδόσφαιρο θα αποφασίσουν άλλοι, όχι ο Ζαγοράκης. Μάλιστα. Γιατί δεν κλείθηκε ο Βρουσάης στην Εθνική? Να πω ότι προερχόταν από τραυματισμό. Υπάρχουν συνθήκες, νομίζω ότι υπολογίζεται κανονικά. Ναι. Ναι. Ποια η γνώμη μας για Αντρούτσο και αν πρέπει να παίξει την Τετάρτη? Το απάντησα εγώ νωρίτερα. Το είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Ναι. Ναι. Και αν βλέπουμε για Κουμάκη ή Παυλίδη στο 9 μεθαύριο. Με Γιάννη, όποιος μείνει απ' έξω, αδικία θα είναι γι' αυτό.
θα σου πει γιατί δεν έβαλε εμένα, όποιος και να παίξει. Ίδιο στυλ, ίδια κοψιά, ο ένας έχει γκολ εκεί στην Ολλανδία, ο άλλος έρχεται από πίσω καλά. Ξέρω, ο Αλέφαντος μπορεί να έπαιρνε και το νόμισμα. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και τον κύριο της εκπομπής και για τους φίλους που βλέπουν μέσω τηλεόρασης του ΑΡΤ. Να πάμε τώρα να δούμε και την Γεωργία, γιατί η αλήθεια είναι πως μας ευνηδίασε ευχάριστα κόντρα στην Ισπανία. Δεν μιλάω με στοιχηματική χρειά, μιλάω με ποδοσφαιρική χρειά. Εδώ σίγουρα ο Κφαρασκέλια της Ρουμπίν Καζάν, 20χρονος εξτρέμ, άρεσε πολύ, αλλά και ο Κανκάβα και ο Γκβίλια, δηλαδή η αμυντική τους μέση. Δηλαδή χαφ είναι αυτή, Ναι, είναι δυνατή χαφ. Και γενικά είδαμε μια ομάδα καμικάζι. Είναι εντυπωσιακό το πόσο κοντά ήταν οι γραμμές και το πόσο... Είναι και σαν λαός τέτοιο, Γιάννη. Είναι και σαν λαός, έτσι, δυναμικός λαός είναι. Βέβαια έχουν πάει και σε δυναμικά αθλήματα. Είναι τελείως με Γεωργιανό, δεν πάμε άλλο στον δρόμο. Σωστό. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ο Βίλι Σανιόλ είναι στον πάγκο. Το θυμάσαι το δεξί μπακ της Μπάγκεν, το Γάλλο. Και αυτός έτσι ταχυδυναμικό παίκτη στα νιάτα του. Πενιντάρισε αυτός. Περίπου. Ναι. Βλέπω εκεί, σαν και εμένα πρέπει να. Ολόγυρε. Και είχε και τον Τζορκάεφ παλιότερα, αυτός δεκάρι, πιο τελικάτος. Μ' αρέσουν τέτοιες ομάδες με παθιάριδες παίκτες. Με μέτριο ταλέντο, αλλά ομάδες. Ναι, και Ζηρές είχε, πολύ Γαλλία εκεί, δεν ξέρω πώς και γιατί. Τώρα, θα δούμε φάσεις από αυτό το παιχνίδι, λίγο να τις αναλύσουμε εντάχει και μετά θα περάσουμε και στα υπόλοιπα. Εδώ είναι η φάση του γκολ της Γεωργίας, είναι στο στόπ καρέ, αλλά είναι ενδεικτική διάταξη. Η διάταξη και το πώς θα γίνει η ασίστ με έναν τελείως αμαρκάριστο Κβαρασκέλια. Όταν βγάζεις πέντες πολλούς πάνω στην μπάλα, έχεις την πιθανότητα να το σπάσουν και να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Είναι στο transition, γι' αυτό είναι πολύ δυνατή ομάδα η Γεωργία με το που χαθεί η μπάλα σου. Γίνεται σαν αντεπίθεση πολύ γρήγορα, γι' αυτό θέλει προσοχή μεθαύριο ποια χαφ θα επιλέξουμε. Ο Σιώπης είναι κομβικός. Ναι. Αλλά επειδή έπαιξε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι χθες, το θεωρώ απίθανο να ξεκινήσει. Θα είναι λάθος. Κάτι ο Σιώπης είναι αυτοί που λένε οι παίκτες. Οι εργάτες, οι τριτοπνεύμονες, δηλαδή είναι τέτοια... Είναι παίκτης που μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, αλλά όταν δεις το παιχνίδι νομίζω ότι έχεις μια πάθη στα μάτια και τον βλέπεις παντού πολλές φορές, αλλά είναι ίδιος παίκτης, έτσι. Δεν θα στεναχωριόμουν αν τον έβαζα σε δύο συνεχόμενα μάτς. Ναι. Δηλαδή δεν θα έλεγα αν θα μου πάθει τράβηγμα, αν ξέρω εγώ θα μου κουραστεί, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ισοφάριση των Ισπανών με τον Φεράν Τόρες ύστερα από τη σέντρα του Ζόρντι Άλμπα. Είναι και πολύ σέντρα από τον αριστερό μπακ της Μπαρτσελώνα, αλλά εδώ είναι λάθος τακτικά των Γεωργιανών, γιατί ο Φεράν Τόρες από θέση δεξιού εξτρέμ θα κάνει την κίνηση στο πίσω δοκάρι και θα μπει με την μπάλα στα δίχτυα, έτσι. Άρα, πράγμα που φανερώνει ότι έχουν και τα κενά στα μετώπιση οι Γεωργιανοί. Το ένα θείο θα γίνει από τον Όλμο, θα χαθεί η μπάλα, ουσιαστικά φέρει ευθύνη και ολόρια, γιατί είναι και εκτός εστίας, αλλά είναι και πολύ ωραίο τον γκολ από τον Όλμο. Έτσι οι Ισπανοί απέδρασαν με το διπλό από την Γεωργία. Τώρα, στα υπόλοιπα, να σταθούμε σε 2-3 πραγματάκια που αξίζει να πούμε. Φερρυπίν. Η Εθνική Ιταλίας, η οποία κέρδισε με 0-2 την Βουλγαρία. Αν δεν κάνω λάθος, έχει πετύχει νίκη με ακριβές σκορ 2-0 για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, είναι το αγαπημένο της σκορ. Εκεί ο Μαντσίνι, που δεν τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, τον θεωρούσα, όπως λέμε, αιώνιο φοιτητή, αιώνιο βοηθό του Σβεν Γκόραν Έριξεν, έχει εσείο συμπληρώσει 24 μάτς αίτητος στον πάγκο, και πάει να σπάσει το ρεκόρ του Μαρτσέλο Λίπη που είχε 25 μάτς αίτητος τη χρονιά που πήρε το Μουντιάλ το 2006 και κυνηγάει και το σερί του Βιτόριο Ότσο
που είναι προπολεμικά με 30 μάτς αίτητος. Να δούμε τον Λούκα Μόντριτς. 135 συμμετοχές στην Εθνική Κροατίας. Ντεμπούτο το 2006 ξεπέρασε τον Νταρίγιο Σνά. Εδώ ο Μόντριτς. Με 135 συμμετοχές. Τέσσερα πνευμόνια. Ναι. Και από τους πρώτους που έφυγαν από το 10 και αναγκάστηκαν να παίξουν και λίγο πιο πίσω στο 4-3-3 της Ρεάλ, έτσι. Ναι, λοιπόν, ταιριάζει αυτό. Ναι. Με τα τρία χαφ. Πάμε να δούμε τον Νικ Πόουπ, τον goalkeeper της Μπέρνλι. Πρώτος τερματοφύλακας Εθνικής Αγγλίας που δεν δέχεται γκολ στις 6 πρώτες συμμετοχές του με το εθνόσημο και από εκεί έχουν περάσει Σίμαν κλπ. Τι δεν πέρασε. Στα υπόλοιπα είχαμε τον Μαρσιάλ, δεν έδωσε το χέρι στην αλλαγή με τον Εμπαπέ, είχε αρκετά νεύρα και δεν ξέρω αν θα υπάρξει εκεί κάποια αντίδραση από τον Ντενσάμ. Και να δούμε και τον Ρονάλντο, η αντίδρασή του. Ο Ρονάλντο, εδώ. Θα πρέπει να μάθουμε αν ήταν άλλος συμπαίκτης του, αν έκανε αυτή την κίνηση. Το γκολ είναι καθαρό. Το γκολ είναι καθαρό, είναι πρωταγωνιστής ο ίδιος, είναι και αρχηγός. Ναι. Εδώ έγινε ένα λάθος στην άμυνα της Σερβίας. Κοντρόλ λάθος. Ποιο είναι αυτό, είναι δύο στόπερ. Ο πιο κοντινός, την ώρα που γίνεται η σέντρα, είναι διεκδικήση του τερματοφύλακα και του Ρονάλντο. Άρα πάμε σε μια μονομαχία των δύο. Εκεί ο στόπερ δεν έχει καμία δουλειά να πάει στο τερματοφύλακα να τον υπερασπιστεί. Η μόνη κίνηση που μπορεί να κάνει είναι η κίνηση μέσα στην αιστεία. Μην γίνει του πάρει την κεφαλιά, όπως και έγινε, να είναι κοντά, να την πετάξει μία, να την βγάλει. Την έκανε άλλος παίκτης, αλλά είχε να διανύσει περισσότερα μέτρα, γι' αυτό και πέρασε μπάλα τη γραμμή. Πιο μακριά ήταν ο άλλος. Ακριβώς. Οπότε αν πήγαινε ο σωστός παίκτης, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είχαμε ούτε καν αυτή τη φάση, δεν θα υπήρχε. Γιατί πολλοί λένε έκανε λάθος ο τερματοφύλακας. Όχι, λάθος έκανε ο στόπερ. Ο στόπερ, ναι. Να πούμε ότι ο Μακέλη, ο Φιλανδός, ζήτησε συγγνώμη μετά από τον Φερνάντο Σάντος επίσημα, αλλά είναι οξύμορο πως υπάρχει VAR στις δεύτερες κατηγορίες, στην δεύτερη κατηγορία πολλών πρωταθλημάτων, και δεν υπάρχει στα προκριματικά που κρίνεται συμμετοχή σε ένα μουντιάλ, σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Είναι πολύ οξύμορο αυτό. Εμένα μ' άρεσε όμως γιατί παίζει, κοίταξε, με το VAR είναι άκουστος ο επόπτης πια. Δεν χρειάζεται επόπτης. Ναι. Εγώ απόρρωσε κάνα χρόνο δύο, θα τους καταργήσω. Μα το είδαμε αυτό. Είναι στα μαχαίρια η FIFA και η UEFA και ακριβώς γι' αυτό είναι απέναντι στο VAR. Μα τι να τον κάνεις τον επόπτη πια. Να σου κάνει τι. Είναι τελείως άχρηστος πλέον. Ο βοηθός, επόπτης, πώς το λέω, Λάιτσμαν, το λέγαμε εμείς παλιά. Λοιπόν, κανένα λόγο ύπαρξης. Πάμε να δούμε και τον Λουκάκου. 4 γκολ στα τελευταία 3 μάτς με το Βέλγιο. Και εδώ περίπτωση που παρά το σωματότυπό του τον βλέπεις και τα σπριντ κάνει και βγαίνει έξω και σπάει κλπ. Αυτός και ο Χάλαν. Ναι. Δηλαδή άμα τον δεις, δεν μπορεί να φανταστείς σαν ποδοσφαιριστής. Θα πεις αργός θα είναι. Ναι. Άντε να είναι εκρηκτικός στα 5 μέτρα, στα 30, μα και στα 30 είναι πιο γρήγορο. Και ο Χάλαντ, με τέτοιο σωματότορα, τέτοια έκρηξη, πολλά γκολ, λέει αλλά τι έσμπρωξε. Τα πρώτα του 10 μέτρα είναι απίστευτα γρήγορα για τη δομή του σώματός. Αυτό είναι τέρας της φύσεως. Τέρας με την καλή την έννοια. Με την καλή έννοια, ναι. 19 γκολ με την Ίντερ στο καμπιονάτο. Τον οδηγεί στην κατάκτηση του Σκουντέτο για πρώτη φορά από εποχή Μουρίνιο το 2010. Και από τότε που παίζει με το 3-5-2, πώς το λένε, ο Γκόντε, ναι. Που έχει και τον Μαρτίνες, δεν λέγει το άλλο. Λαουτάρο Μαρτίνες, ναι. Έχει δύο μέσα στην περιοχή. Αυτοί οι δύο στην περιοχή σαρώνουν. Ναι. Έχουν βάλει το 80% των γκολ. Δηλαδή δεν βλέπεις άλλον να σκοράρει ο back half, ο άλλος ο back half, ο stopper, ο half. Είναι το Μαρτίνες Λουκάκου αυτοί οι δύο. Σωστό. Απίστευτο. Πάμε να κλείσουμε λίγο τρέχουσα εγχώρια επικαιρότητα. Ναι. Στον ΠΑΟΚ διαβάσαμε για τον Χωσέ Λουίς Καμινέρο
τον 53χρονο που προορίζεται για τεχνικός αθλητικός διευθυντής, συγγνώμη. Να φάει κι αυτός. Ναι, αλλά πρόσεξε, ο τύπος έχει κατακτήσει δύο γυροπαλίκ. Σαν τον καλά του πιο γέρο μοιάζει. Έφτασε τελικό του Champions League δύο φορές με την Αθλητικό 14 και το 16. Έχει φέρει τον Diego Simeone τον Ιανουάριο του 12 στην Αθλητικό. Και ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Φαλκάο, ο Γκριεσμάν, ο Μάντζουκιτς, ο Ντιέγκο Κώστα και ο Μπλακ. Τώρα αυτός είναι όνομα γερό. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τον Γκαρσία στον πάγκο. Εγώ θα μείνω Γκαρσία, έτσι ακούω. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Γκαρσία θέλει να φέρει τους δικούς του παίκτες. Από τη με Λάτινο, πώς τη λένε. Από τη Λατινική Αμερική, ναι. Μπράβο. Ο άλλος τώρα φέρει από την άλλη τη μεριά. Ο Κουτσολιάκος θα φέρει από τη δύνατη μεριά. Έχει να πέσει ξύλο, συσσαγωγικά. Θα πάει απλώς και αντάλλα. Πάντως, επειδή ο Καμινέρο είναι όνομα, ακόμα και αν έλθει με τις συνθήκες περιγράφης, δηλαδή με τον Γκαρσία φυτευτό και τη νέα σεζόν στον πάγκο, η αλήθεια είναι πως ο Γκαρσία μία πίεση παραπάνω θα την έχει, γιατί πλέον δεν είναι... είναι μεγάλο όνομα στην αγορά ο τεχνικός διευθυντής ο συγκεκριμένος, έτσι. Λοιπόν... Πήρα και καινούριο διευθυντή του εμπορικού από Αθήνα μεριά, δούλεψε Vodafone ιστορίες και τα λοιπά, διευθυντής, αναδεικνύει τη γύμνια της Θεσσαλονίκης στο εμπορικό κομμάτι, στο τμήμα marketing που λένε. Ναι. Όταν ακούς Θεσσαλονίκη και marketing, να αρχίσει να γελάς. Πάντως ο Καμινέρο, για να στον θυμίσω, το 96 με Πάντιτς, είχε πάρει double με Ατλέτικο και είχε ανακηρυχθεί καλύτερος Ισπανός ποδοσφαιριστής, δηλαδή είναι και μπαλαδόφατσα και καλός παίκτης. Με αυτούς τους θέλουμε. Γιατί δεν είναι θεωρητικός να τηλεφωνήτρια στην Ινεβέργη και να γίνει τεχνικός διευθυντής. Είναι παρουτοκαπνισμένο. Λοιπόν, πάμε λίγο ΑΕΚ. Θα δούμε Τσιγκρίσκι, Σακόφ, που είναι σίγουρα οι δύο απουσίες που θα έχει ο Χιμένεθ εν όψη του ντέρμπι με Ολυμπιακό. Και διαβάσαμε και για τον Ντένις Μπόικο, τον Ουκρανό τερματοφύλακα. Είχε αντιμετωπίσει με την Δυναμό Κιέβου τον Ολυμπιακό, που ακούγεται έντονα για την θέση κάτω από τα γκολ post. Καλό τέρμα είναι. Και Βαλμπουενά φινάλε, για να μην φωνάζει και ο Αβραμίδης, και τυπικά Βαλμπουενά ανανεώθηκε το συμβόλαιό του για ακόμα μία σεζόν. Ναι, έκανα γυροκομείο και στον Πειραιά. Τίκο ευγυρίας εκεί που δεν έχει. Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Τι να τον κάνεις ρε φίλε. Είναι παιχτάρα. Σημαντικός. Θα παίξει ή θα κάνει θλάσεις. Ένα χρόνο θα τη βγάλει πιστεύω. Ακόμα σε καλό επίπεδο. Είναι. Προσκυνάμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Αλλά σε τέτοια ηλικία έχει και ένα οξυγόνο που έχουν οι γέροι. Μόλις τους πιάσει κορονοϊός, ξέρεις, έχουν αγοράσει, δεν θέλω να πάω νοσοκομείο. Έχω το φιαλίδιο, λέει, μη με πεθάνουν. Μακάρι, εγώ το χαίρομαι τον Βαλμπουενά. Ναι. Πες μου για... Εγώ δεν θα τον έκανα να νοιάσει. Μάλιστα. Πες μου για Σφιντέρσκι που έκανε γκολ με Εθνική Πολωνίας. Πανηγυρίζουν στον ΠΑΟΚ, πανηγυρίζει ο μάνατζερ, πανηγυρίζει η γυναίκα του, γιατί τα λεφτά μεγαλώνουν. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ανεβαίνει, ήταν ευλογία αυτό το γκολ. Ανεβαίνει στο χρηματιστήριο οπωσδήποτε αρκετά. Καλώς. Για τα ρεπό του Λεβαντόφσκι, καλώς είναι. Καλό, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, Κωστή, φινάλε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο με Sports Core Record θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά.